Συναγωνιστές, συναγωνίστριες, φίλες και φίλοι, βρισκόμαστε στην τελική ευθεία για την ολοκλήρωση της μεγαλύτερης σε διάρκεια καταγεγραμμένης δίκης σε όλη την Ευρώπη, μιας δίκης σίγουρα που είναι και μία από τις μεγαλύτερες σε σημασία. Τη δίκη της εγκληματικής φασιστικής ναζιστικής οργάνωσης της Χρυσής Αυγής. Αυτές τις μέρες δίνουν με μεγάλη επιτυχία τη μάχη της αποκάλυψης, της στοιχειοθέτησης, της επιχειρηματολογίας, οι δικηγόροι της πολιτικής αγωγής, κατατροπώνοντας, κάνοντας σκουρέλι κυριολεκτικά την απαράδεκτη εισαγγελική πρόταξη για απαλλαγή των εγκληματιών. Η σημερινή μας πρωτοβουλία, ως συνέχεια της οργανωμένης μαζικής ταξικής πάλης σε κάθε χώρο δουλειάς και σε κάθε γειτονιά όλου του προηγούμενου διαστήματος, καθώς επίσης και αυτές που θα ακολουθήσουν το επόμενο διάστημα, έχει σαν κύριο σκοπό την προώθηση σε κάθε κατεύθυνση του αιτήματος για καταδίκη της φασιστικής ναζιστικής Χρυσής Αυγής. Παράλληλα όμως, θέλουμε να κρατάμε ψηλά στην ιεραρχία της δράσης μας την καθημερινή αποκάλυψη του ρόλου της συγκεκριμένης οργάνωσης ως παιδί του συστήματος, να συζητάμε τα συμπεράσματα που βγαίνουν από όλη αυτή τη δράση, να κρατάμε τα αντανακλαστικά μας σε εγρήγορση απέναντι στο φασισμό συνολικά, αφού η Χρυσή Αυγή δεν είναι το μόνο φασιστικό μόρφωμα. Θέλουμε επίσης να καταγγείλουμε την απαράδεκτη εισαγγελική πρόταση πριν από 1,5 περίπου μήνα, η οποία επιχειρεί να απαλλάξει από τις κατηγορίες την εγκληματική οργάνωση και να την επαναφέρει στο προσκήνιο ως άσπηλη και αμόλυντη. Μια πρόταση που έρχεται ως συνέχεια μιας τακτικής από την αρχή της δίκης, μέσα από την κολυσιέργειά της, την οποία έχουμε πάμπολες φορές καταγγείλει, ότι στόχο είχε τη συγκάλυψη της εγκληματικής οργάνωσης, ώστε αυτή να πέσει στα μαλακά. Γίνεται φανερό ότι βρίσκεται σε εξέλιξη σχέδιο προστασίας των ναζιστών από το ίδιο το σύστημα, έχοντας στο νου τους ότι αποτελεί για αυτούς μια χρυσή εφεδρεία απέναντι στο λαό που αντιστέκεται, απέναντι στο κίνημα που αντιπαλεύει τα αντεργατικά σχέδια, απέναντι σε κάθε έναν που τολμάει να σηκώνει το ανάστημά του. Και πώς να μην θέλουν μια τέτοια εφεδρεία όταν έχουν μπλέξει βαθιά στους υπεριαλιστικούς ανταγωνισμούς της ευρύτερης περιοχής στη χώρα μας, μετατρέποντάς την σε μια απέραντη αμερικανοατοϊκή βάση, σε μαγνήτη κινδύνων δηλαδή, όταν προετοιμάζουν ακόμα πιο ενεργή συμμετοχή της χώρας μας σε πολεμικές επιχειρήσεις, είτε πρόκειται για τον εμφύλιο πόλεμο στη Λιβύη, είτε πρόκειται για την αντιπαράθεση με το Ιράν και την αποστολή φρεγάτα στα στενά του Ορμούζ, είτε πρόκειται για την αποστολή στρατιωτών και πυράβλων στη Σαουδική Αραβία, παίρνοντας μέρος στην αντιπαράθεση με την Ιεμένη. Πολεμικές συγκρούσεις που διαλύουν ολόκληρες χώρες για να μπορούν τα μεγάλα μονοπόλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Αμερικής να βάζουν στο χέρι πετρέλαιο, φυσικό αέριο και τους δρόμους μεταφοράς τους. Συγκρούσεις όμως που θα εντείνουν κι άλλο τα προσφυγικά ρεύματα. Πώς να μην θέλουν οι κυβερνώντες για χάρη των βιομηχάνων, των τραπεζιτών και των εφοπλιστών να έχουν εφεδρεία τα μαντόσχυλά τους όταν ετοιμάζουν κλιμάκωση της επίθεσής τους στα εργατικά δικαιώματα, κάνοντας πιάτσικο στο ασφαλιστικό στους μισθούς, στις συντάξεις, στο ωράριό μας. Όταν ξέρουν ότι όλη αυτή η επίθεση δεν θα περάσει αναπάντητη από το εργατικό κίνημα. Ότι ο δρόμος των επιδιώξεών τους δεν είναι ίσιωμα για αυτούς. Θα βρουν αντιστάσεις. Θα φροντίσουμε εμείς για να βρουν αντιστάσεις. Για τη στάση αυτή των φασιστών και του ρόλου τους, έχουμε χιλιάδες παραδείγματα από τη δράση τους όλο το προηγούμενο διάστημα. Έχουν άλλωστε από τις μαρτυρικές καταθέσεις, αλλά και το πλούσιο αποδεικτικό υλικό που κατατέθηκε στα 5-7 χρόνια της δίκης, όλα γίνει γνωστά. Όλα τους τα χτυπήματα νύκτασαν κλέφτες απέναντι σε ανυπεράσπιστους μεροκαματιάριδες μετανάστες, απέναντι σε αντιφασίστες, λαϊκούς αγωνιστές και πρωτοπόρους εργάτες για την υπεράσπιση του δικαιώματος στην εργασία με αξιοπρέπεια και ασφάλεια. Ακόμα και η λεγόμενη νόμιμη δουλειά τους, των επενωτήσεων στη Βουλή, αφορούσε στο σύνολό της την υπεράσπιση των κερδών και των δικαιωμάτων των εφοπλιστών και των βιομηχάνων. Τα λεγόμενα σωματεία, όπως αυτό που ζήσαμε και εμείς στην αφιλοπιστευτική ζώνη, δεν ήταν άλλο από δουλεμπορικά γραφεία προσφοράς πάνθυνων εργαζομένων σε εργοδότες με το αζημίωτο φυσικά. Μια πλούσια εγκληματική δράση όλα αυτά τα χρόνια με χιλιάδες πιστήρια να βρίσκονται στα χέρια του δικαστηρίου, ηχητικά και βίντεο, που από ό,τι φαίνεται όμως η εισαγγελέας δεν τα πήρε χαμπάρι. Συναδέλφισες, συνάδελφοι, φίλες και φίλοι, και με τη στάση της εισαγγελέας και με τη γενικότερη προσπάθεια όλων των κυβερνήσεων μέχρι σήμερα να καθυστερήσει η ολοκλήρωση της δίκης, αποδεικνύεται κάτι το οποίο από την αρχή τα συνδικάτα μας είχαν αναδείξει.
Πρώτα και κύρια, ότι τα ναζιστικά φασιστικά μορφώματα τα γεννάει στα πιο σκοτεινά δωμάτια του το ίδιο το σύστημα. Πρόκειται δηλαδή για καθαρά συστημικές δυνάμεις και άλλωστε ποτέ και πουθενά δεν έχει καταγραφεί να έχει μια τέτοια δικονομική αντιμετώπιση κάποια αντισυστημική δύναμη. Είναι αυτό που λέγαμε, ότι δεν πρέπει να έχουμε καμία αυταπάτη και πρέπει να κρατάμε μικρά καλάθια. Δεν ξεμπλέκουμε με τους φασίστες μέσω των δικαστηρίων. Είναι και πρέπει να είναι υπόθεση του κινήματος η απομόνωση και το τσάκισμα και της Χρυσής Αυγής και κάθε άλλης παρόμοιας οργάνωσης σε κάθε χώρο δουλειάς, σε κάθε γειτονιά. Έχουμε πείρα όλα αυτά τα χρόνια και σε αυτό το κομμάτι. Και πριν και κυρίως μετά τις διώξεις και την έναρξη της δίκης, η προσπάθεια να ριζώσουν στη ζώνη και να αποκτήσουν έρισμα στους εργαζόμενους στην ευρύτερη περιοχή του Περάματος, που συνεχίζεται και ακόμη, η δράση του συνδικάτου μας, καρνάγιο το καρνάγιο, καράβι το καράβι, άνθρωπο τον άνθρωπο, η αποκάλυψη του πραγματικού τους ρόλου ως μαντρόσκυλο των εργοδοτών, η αντιπαράθεση μαζί τους κυρίως κατά τον 9-μηνο αγώνα για υπογραφή συλλογικής σύμβασης εργασίας το 2017, όπου προσπάθησαν να υπονομεύσουν τον αγώνα αναγκαζόμενοι να βγουν ανοιχτά υπέρ των εργοδοτών, ήταν αυτή που τους απομόνωσε και τους έκανε ξένο σώμα στη ζώνη. Δεν μπορούμε να υποτιμήσουμε βέβαια σε καμία των περιπτώσεων ότι οι αποκαλύψεις που παράλληλα λάμβαναν χώρα στις δικαστικές αίθουσες μας έδιναν εργαλεία στην επιχειρηματολογία μας και στην κουβέντα μας με τους συναδέλφους. Κανείς σήμερα δεν μπορεί να ισχυριστεί ότι δεν ξέρει ποια είναι αυτή η εγκληματική οργάνωση που η κυρία εισαγγελέας θέλει να αφώσει. Είναι αυτοί οι εγκληματίες που στα πλαίσια στοχοποίησης όλων των ιδεολογικών αντιπάλων είχαν στοχοποιήσει τον αντιφασίστα μουσικό Παύλο Φίσα, επειδή η στίχη του και η εν γέννη στάση και παρουσία του τους πήγαινε κόντρα, που έδωσαν την εντολή στο δολοφόνο Ρουπακιά να τον βγάλει από τη μέση για να στείλουν το μήνυμα σε κάθε έναν που θα ήθελε να ορθώσει ανάστημα απέναντί τους ότι θα έχει την ίδια τύχη. Είναι αυτοί που με τα τάγματα εφόδου θέλησαν να βγάλουν από τη μέση το πάμε στη ζώνη για να μπορούν ανενόχλητοι να αλωνίζουν οι μεγαλοεργολάβοι. Είναι αυτοί που δολοφόνησαν τον μετανάστη εργάτη στα Πετράλωνα, Σαξάτ Λουκμάν, απλά επειδή είχε άλλο χρώμα και δεν ανήκε στην Άρια Φυλή. Είναι αυτοί που επιτέθηκαν μέσα στη νύχτα στους Αιγύπτιους αλλιεργάτες, με αφετηρία από τη μία τα πιο βρώμικα ρατσιστικά ένστικτά τους και από την άλλη φυσικά για να εξυπηρετήσουν συγκεκριμένα συμφέροντα στην Ιχθυόσκαλα. Είναι αυτοί που προσκυνάνε τον Χίτλερ, τον Μουσολίνι, όλα αυτά τα τέρατα που αιματοκίνησαν τον πλανήτη κατά τη διάρκεια του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου, που φυσικά και τότε πήραν την απάντησή τους από τους λαούς που τους τσάκισαν. Είναι αυτοί που τιμάνε τους συνεργάτες των κατακτητών και σφαγής του λαού μας, τους ταγματασφαλίτες. Είναι αυτοί που υμνούν τους σκοτικούς δυνάστες του λαού μας, αυτούς θέλει να αφοώσει, να τους βγάλει λάδι η κυρία εισαγγελέας. Είναι αυτά τα παλικάρια της φακής που όταν τους συνέλαβαν, ξέχασαν ξαφνικά και τα πιστεύω τους και το καταστατικό τους, ακόμα και την οργάνωσή τους. Η μισή όπου φύγει, φύγει και οι άλλοι καρφώνουν ο ένας τον άλλον. Όλους αυτούς τους τρασίδουλους φασίστες, ναζιστές, με την αγκληματική ιδεολογία, όσες εισαγγελικές προτάσεις και να γίνουν, ο λαός δεν πρόκειται να τους αθώσει. Ο λαός δεν πρόκειται να ξεχάσει και να αθωώσει τους εγκληματίες. Γνωρίζει πολύ καλά πως το σύστημα που σκοπεύει να στείλει κρέας για τα κανόνια των υπεριαλιστών, που μας μειώνει τους μισθούς εδώ και 10 χρόνια, που ιδιωτικοποιεί την κοινωνική ασφάλιση και βαφτίζει το κρέας ψάρι, προκαλώντας την κοινή λογική, μιλώντας για αυξήσεις στις συντάξεις που επιδιώκει να περιορίσει το απεριακό μας δικαίωμα και τις συγκεντρώσεις μας, δήθεν για το δημόσιο καλό, που θέλει να συνηθίσουμε στο δόγμα νόμος και τάξη, θέλει να έχει εφεδρεία και το φασιστικό τέρας για σκιάχτρο και φόβητρο. Δεν τα λογαριάζουν όμως καλά. Δεν τους φοβόμαστε γιατί ξέρουμε ότι θα τους νικήσουμε άλλη μια φορά. Ξέρουμε ότι οι αντιδραστικοί, παντοδύναμοι φαινομενικά στρατοί και οι αυτοκρατορίες ανατράπηκαν όταν οι λαοί το θέλησαν. Το ταξικό εργατικό κίνημα δεν σκύβει το κεφάλι. Πιο έτοιμοι από ποτέ, πιο αποφασισμένοι από ποτέ, δεν θα αφήσουμε το φασιστικό δηλητήριο να περάσει στους χώρους δουλειάς. Οι εργάτες είμαστε ένα με τους μετανάστες, με τα ταξικά μας αδέρφια, που μαζί λιώνουμε για να βγάλουμε ένα κομμάτι ψωμί για τις οικογένειές μας. Μαζί ζούμε, μαζί σαγατευόμαστε. Είμαστε ένα με τους εργάτες όλου του κόσμου, κόντρα στην εκμετάλλευση, το μίσος, την αδικία, τον πόλεμο, τον ρατσισμό. Το επόμενο διάστημα δεν μένουμε με σταυρωμένα τα χέρια. Θα ασκήσουμε τις μέγιστες δυνατές πιέσεις προς το δικαστήριο, το οποίο θα κληθεί να πάρει ιστορικές αποφάσεις και θα κριθεί από την ιστορία. Μπορεί να έχουν σχεδιάσει να τους απαλλάξουν ή να τους ρίξουν στα μαλακά.
Αυτό δεν σημαίνει ότι και το κίνημα και η ίδια κοινωνία δεν μπορεί να ασκήσει πιέσεις και προς τους δικαστές και να τους ανατρέψει τους σχεδιασμούς. Και δεν είναι λίγες οι φορές που το έχουμε καταφέρει στο παρελθόν. Οι φασίστες πρέπει να πληρώσουν για τα στιγερά τους εγκλήματα, με τις βαρύτερες ποινές που προβλέπονται. Και οι ίδιοι δικαστές θα κριθούν από τη στάση τους. Εμείς όμως δεν περιμένουμε, δεν μένουμε σε αυτό. Έχουμε πολλή δουλειά να κάνουμε, οργανώνοντας την πάλη μας καθημερινά, να μην υπάρχει εργάτης έξω από τα συνδικάτα, στον αγώνα για τις συλλογικές συμβάσεις με μεροκάματα που να μπορούν να ανταποκριθούν στις ανάγκες της οικογένειάς μας, στον αγώνα για ανθρώπινα ωράρια, για ανθρώπινες συνθήκες εργασίας, στον αγώνα για δωρεάν δημόσια καθολική ασφάλιση, στον αγώνα για δωρεάν υγεία, παιδεία, μακριά από κάθε επιχειρηματική δραστηριότητα, στον αγώνα για την απεμπλοκή της χώρας από τους υπεριαλιστικούς ανταγωνισμούς και τις πολεμικές συγκρούσεις. Αυτή είναι η καλύτερη ασπίδα απέναντι στο φασισμό, με όποια μορφή και αν αυτός εκδηλώνεται. Οι οργανωμένοι άφοβοι εργάτες, αυτό φοβούνται και υπολογίζουν όσοι στηρίζουν και εξοπλίζουν τους φασίστες. Εδώ λοιπόν, από την Κοκκινιά, την Ανταρτομάνα, στέλνουμε και σήμερα το μήνυμα ότι δεν χάνουμε τα ταξικά μας γυαλιά και γι' αυτό ξέρουμε πολύ καλά πώς να κάνουμε πράξη στην ίδια μας τη ζωή το στίχο «Το φασισμό βαθιά κατάλαβε τον, δεν θα πεθάνει μόνος, τσάκισε τον».